άνθρωπε, δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ευσεβίας της τρόπης Πατέρ κοσμούμενος, Χριστός το Λόγο πρεσβεύεις, ελεήθην ετασδικάσιμον. Νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Ιησούς ο Πέσσε εν Ιερουσαλήμ, και ο Κέγνω Ιωσήφ και η μήτηρ αυτού. Νομίζοντες δε αυτόν εν τη συνοδεία είναι, ήρθον ημέρας, οδόν και ανεζήτω αυτόν εν τη συγγενέση και εν τη γνωστής. Και μη Κύριε των λαών σου, και ευλόγησο την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των συμφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα των σών δωρεών. Αξίους ημάς πίσω Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημμενήματα ημών και παρέχουσα ιάματα της εμπίστη λαμβάνουση την ευλογία σου άκραντε. Ελέησον ημάς ο Θεός. Να σας μεταφέρω τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ο οποίος σας στέλνει την αγάπη του και σας παρακαλεί να αγαπήσετε και το σχολείο. Ξερολογικό είναι να μην το αγαπάτε, ποιος ξυπνάει τώρα το πρωί, αλλά σας λέει να το αγαπήσετε γιατί το σχολείο θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στη ζωή σας και να ακούτε τους διδασκάλους σας, εντάξει, γιατί αυτοί δίνουν από την ζωή τους, κοπιάζουν ώστε εσείς να γίνετε σωστοί και χριστοί άνθρωποι. Έτσι λοιπόν σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ θα μαθαίνω από τους διδασκάλους σας ότι είστε καλά παιδιά. Αν δεν είστε καλά παιδιά, ξέρω μετά εγώ τι θα κάνω. Έτσι δεν είναι, δεν ξέρετε. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ πάρα πολύ να ακούτε τους δασκάλους σας, να ακούτε τους γονείς σας που σας ξυπνάνε το πρωί να πάτε στο σχολείο και δεν θέλω να λείπετε ούτε μία ημέρα. Εντάξει, σύμφωνοι. Ναι, μην λέτε τώρα ναι και μετά λείπετε. Έτσι λοιπόν ο Δεσπότης σας στέλνει την αγάπη του και τις ευλογίες του για καλή αρχή στη νέα αυτή σχολική χρονιά. Καλώς σας τώρα πέρα, να τους δίνει ο Θεός δύναμη και υπομονή και να μην ξεχνούν το βασικό τους, τη βασική τους αποστολή που όπως λένε και οι ευχές του Αγιασμού είναι να σας διδάξουν Χριστό και αλήθεια. Αυτός είναι ο σκοπός του Ορθόδοξου Ελληνικού Σχολείου, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Και τώρα εγώ αυτό που θέλω να σας πω ποιο είναι, ότι την Κυριακή που μας έρχεται, 15 του μηνός, σας περιμένω όλους, 4.30 ώρα το απόγευμα, που στο κατηχητικό. Θα έρθετε? Ωραία. Τι κάνουμε στο κατηχητικό? Μαθαίνουμε για τον Χριστό και παίζουμε πάρα πολλά παιχνίδια και κάνουμε εκδρομές. Έτσι δεν είναι, Αντώνη? Οπότε λοιπόν σας παρακαλώ πολύ, σας περιμένω όλους, και μικρούς και μεγάλους, και Κυριακή 4.30 ώρα. Να ευλογήσω και εγώ τα γένια μου, έτσι. Επειδή έχουμε τη χαρά και την τιμή να μας παραβρίσκεται μαζί μας ο κύριος Δεστάς Στέφανος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, πρώην αντιδήμαρχος παιδείας, ο οποίος είναι πάντα φίλος των σχολείων μας και μας στηρίζει, να του δώσω το λόγο για ένα χαιρετισμό, γιατί πρέπει να πάει και σε κάποια άλλο σχολείο. Καλημέρα παιδιά! Με δίνετε πραγματικά στο ξεκίνημα μεγάλη χαρά, ούτως ή άλλως ήθελα να τη νιώσω αυτή τη χαρά για το χαιρετισμό που σας απευθύνω. Ο Δήμαρχος και όλοι εμείς, η διοίκηση, σας ευχόμαστε καλή αρχή. Παιδιά, να έχετε υγεία και να σας έρθουν όλα καλά, όλα ευνοϊκά που λένε. Τι να προσέξετε, ακούσατε τον Πάτερ Αλέξανδρου τι είπε. Να προσέξετε ιδιαίτερα τη συνεργασία σας, τη σχέση σας δηλαδή με τους δασκάλους. Οι δάσκαλοι θα σας προσέξουν,
θα σας διδάξουν για να γίνετε οι καλύτεροι στην κοινωνία της χώρας όλης, όχι μόνο της Αλεξάνδρειας. Να προσέχετε. Με την ευκαιρία να καλωσορίσω τα μικρά τα παιδιά, τα πρωτάκια αυτά. Καλώς ήρθατε και να προσέχετε όλοι μαζί, οι μεγαλύτεροι, τα μικρά. Έτσι ώστε να έχουμε μία μεγάλη και αγαπημένη οικογένεια εδώ στο δεύτερο και στο έκτο από τα καλύτερα σχολεία της Αλεξάνδρειας. Εύχομαι καλή δύναμη στους γονείς σας να σας υποστηρίζουν, καλή δύναμη στους δασκάλους σας και τους διευθυντές, ώστε όλα να πάνε καλά. Παιδιά, καλή χρονιά, καλό ξεκίνημα, όλα να σας έρθουν ευνοϊκά.